Καλή σας ημέρα. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Σήμερα Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου. Παρακολουθείτε, όπως είπαμε, ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είναι η έναρξη μιας νέας εβδομάδας. Ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστήκατε αρκετά, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Εμείς τις γεμίσαμε και είμαστε εδώ μαζί σας, ζωντανά. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα. Θα κάνουμε και σήμερα μαζί την πρώτη ανάρτηση. Σήμερα, όπως είπαμε, Δευτέρα, ο καιρός είχε αρκετά ψυχρός το πρωί. Ήλιος με δόντια, πραγματικά έτσι, ήλιος έτσι, με δόντια σήμερα. Γύρω στους 10 και μισό βαθμούς, 11 πήγαινε το θερμόμετρο. Φαίνεται πως όσο πάμε πλησιάζει ο χειμώνας. Ούτως ή άλλως είμαστε 67 μέρες τα Χριστούγεννα. 67 λοιπόν μέρες τα Χριστούγεννα. Στολίσουμε σε περίπου 20 μέρες, θα αρχίσουμε να στολίζουμε. Ναι. Και εμείς εδώ πέρα στο στολίζει στούδιο... γενικότερα νωρίς στο σπίτι. Εντάξει, ναι. Εγώ είμαι ακόμα στη γενιά του, μάλλον στη χρονολογία του 96. Στολίζω μόλις φύγει ο Νοέμβριος, δηλαδή πριν καν μπει ο Δεκέμβριος που στολίζει. Ναι. Ωραία, ωραία είναι. Και να ξέρετε ότι φέτος θα στολίσουμε εδώ και το στούντιο, θα βάλουμε δεντράκια, γυρλάντες έτσι χριστουγεννιάτικες. Λοιπόν, όπως είπαμε, καλημέρα σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα σε όσους μας παρακολουθούν και από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, από την Αυστραλία, από την Αμερική, από τον Καναδά, όπου δηλαδή μπορείτε μέσω του zoogla.gr να μας παρακολουθείτε. Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα και στην διαφημιστική εταιρεία Magicon Production στο Μαρούσι που μας παρακολουθεί και μας στέλνει τα χαιρετίσματα. Σας στέλνουμε κι εμείς πίσω τα δικά μας. Να έχετε μια εβδομάδα με πολλή δουλειά, όπως και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε. Να περάσουμε λίγο να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Πριν από αυτό, βέβαια, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια σου πολλά, Ούρσουλα. Χρόνια σου πολλά, Σοκράτη. Χρόνια σου πολλά, Χριστόδουλε, που γιορτάζεται σήμερα. Σήμερα δεν έχουμε κάποια ημέρα παγκόσμια ή διεθνή, μια επέτειο που να γιορτάζεται για να την αναφέρουμε. Γι' αυτό και θα περάσουμε να διαβάσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 21η ημέρα του Οκτωβρίου. Λοιπόν, το 1805 ο ναύαρχος Οράτιος Νέλσον, επικεφαλής του Αγγλικού Ναυτικού, κατά ναυμαχή του Συνωμένου Στόλους Ισπανίας και Γαλλίας, το Τραφάλιγκαρ. Είναι η μάχη του Τραφάλιγκαρ. Αλλά πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Το 1825 δημοσιεύεται για πρώτη φορά στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος κριτική του ποίηματος του Διονύσου Σολομού «Ύμνος στην Ελευθερία» από το Σπυρίδωνα Τρικούπη. Το 1879 ο Τόμας Έντισον δοκιμάζει με επιτυχία τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα πυράκτωσης, ο οποίος λειτουργεί 13,5 ώρες. Αργότερα το 1818 πραγματοποιείται το πρώτο εργατικό συνέδριο στην Ελλάδα, στο φουαγέ του Βασιλικού Θεάτρου στην Αθήνα. Η πρώτη εκτελεστική επιτροπή της ΓΕΣΕ απαρτίζεται από τους κύριους Μπεναρόγια, Ευαγγέλου, Δελαζάνο και Μαχαίρα. Το 1972 το αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελεί το δρομολόγιο Κέρκυρα Αθήνα πέφτει στη θάλασσα έξω από το ελληνικό. Τα θύματα ανέρχονται στα 37 και οι διασωθέντες στους 16. Και λίγο πιο πρόσφατα, το 1992, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και νυν Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνει την παραίτησή του από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μετά τη διαφωνία του με την κυβέρνηση στο θέμα των Σκοπίων. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Πριν περάσουμε στις γεννήσεις, θα ήθελα η Νικολέτα να μας ενημερώσει για τους τρόπους επικοινωνίας, για να μπορείτε να μας στέλνετε τα παραπονά σας, τα σχόλιά σας, να συζητάμε λίγο τα γεγονότα και τα γεγονότα που θα συζητήσουμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, Νικολέτα. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500 και να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση1@gmail.com και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση. Έχουμε πει εδώ και κάποιες μέρες ότι σε λίγο έρχεται και το Twitter. Όντως, αυτή την εβδομάδα θα είναι έτοιμο το Twitter, να μπορούμε και να επικοινωνούμε και από εκεί. Ευχαριστούμε που μας επιστρέψατε επικοινωνία. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας. Είμαστε εδώ για να τις ακούσουμε. Στα τηλέφωνα σας τα είπε, έχουμε εδώ πέρα και τους ανθρώπους οι οποίοι θα μιλήσουν μαζί σας και θα μας περάσουν τα μηνύματά σας και εμείς θα τα δημοσιεύσουμε. Να περάσουμε όμως να δούμε και τις σημαντικότερες γεννήσεις σαν σήμερα. Το 1833 γεννήθηκε ο Άλφρεντ Μπέρνχαρντ Νόμπελ, ο γνωστός Σουηδός χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας αλλά και φιλάνθρωπος που αθυλοθέτησε τα ομώνυμα βραβεία Νόμπελ, τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου του.
Το 1907, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας πολύ σημαντικός Έλληνας και ο λόγος φυσικά για τον Νίκο Εγγονόπουλο. Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους και ποιητές και είναι ο κυριότερος εκφραστής του σουρεαλισμού στη χώρα μας. Να πούμε ότι την τελευταία του πνοή την άφησε στις 31 Δεκάτου του 1985. Το 1917 γεννήθηκε ο Ντίζι Γκιλέσπι, Αμερικανός τρομπετίστας της τζάζ, από τους δημιουργούς του επαναστατικού ρυθμού της δεκαετίας του 20, bebop. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες γεννήσεις σήμερα. Να δούμε και ποιοι άφησαν την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1969 πέθανε ο Τζακ Κέρουακ, Αμερικανός συγγραφέας. Ήταν μια εμβληματική μορφή του κινήματος των beatniks. Αργότερα, το 1976, πέθανε ο Γεώργιος Μέγας, Έλληνας καθηγητής της λαογραφίας. Ενώ το 1990, σαν σήμερα, την τελευταία του πνοή άφησε ο Τόμ Κάρβελ, Έλληνα-Αμερικανός επιχειρηματίας. Το κανονικό του όνομα ήταν Θωμάς Καρβέλας. Στο χώρο του χύμα παγωτού και από τους πρωτοπόρους της δικαιόχρησης, franchise δηλαδή, με την αλυσίδα Κάρβελ. Αυτά ήταν και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, γεννήσεις και θανάτη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, συντάξεις ανάσα για 55 ανέργους. Στο Υπουργείο Εργασίας προωθεί η ρύθμιση με την οποία στις προϋποθέσεις των 100 ημερών ανά έτος για μειωμένη σύνταξη θα υπολογίζονται και οι ημέρες επιδοτούμενης ασθένειας των ανέργων. Ψάχνουν για διεθνή κύκλωμα εμπορίας βρέφος. Παγκόσμιος άλλος για την υπόθεση της 4χρονης Μαρίας. Χιλιάδες τηλεφωνήματα στο χαμόγελο του παιδιού. Τι ισχυρίζεται το ζευγάρι από την Θεσσαλονίκη. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών, πιο νωρίς στη σύνταξη για μητέρες που έχουν ανήλικα παιδιά με εξαγορά πλασματικών χρόνων. Προϋποθέσεις και τρόποι αξιοποίησης για ταχύτερη συνταξιοδότηση. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 2 έως 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Οι όροι για τις 30.000 θέσεις εργασίας. Νόμος ντροπή ραμμένος για κυκλώματα. Έπεσε ήρεμα η λεωφόρος μετά από 11 χρόνια. 100.000 ευρώ για εξίσωση ναζισμού, κομμουνισμού και πιο ακριβά από σήμερα τα φάρμακα για τον ΕΟΠΗ. Στην εφημερίδα Το Έθνος, έκπτωση φόρου με αποδείξεις νέου τύπου. Έως και 40% το τελικό όφελος για τους πολίτες. Τι αλλάζει μόνο μέσω κάρτας στις συναλλαγές με δικηγόρους, γιατρούς και επαγγελματίες. Επιστράτευση πρώτων πυλών. Νόμος ασπίδα για το εμπόριο βρεφών. Στην εφημερίδα Η Δημοκρατία, σκοτεινό ποτάμι, κλίμα πολέμου σε τεντωμένο σκηνή το Μαξίμου μπροστά στο τελεσίγραφο της Τρόικας για τα νέα μέτρα. Ενώ στην εφημερίδα Η Εσπρέσο, άλλος για την Μαρία, στις έρευνες και η Ίντερπολ. Η βόμβα για τον Μπεν που χάθηκε στην ΚΟ, τον είχε δει κάποιος το ίδιο καταβλισμό Ρωμά των Φαρσάλων. Το ρεζιλίκι του Δήμου Αθηναίων, με μόνο 2 ψευδομάρτυρες, εγγράφει όποιος θέλει, όποιον θέλει στα δημοτολόγια. Στην εφημερίδα Τα Νέα. Πόσα ακόμη τέτοια βλέμματα, αποστολή των νέων στα Φάρσαλα. Πάω, γενέθλια στη λεωφόρο με χαστούκι από το Πανανθρακικό. Λύση για όλες τις αξιαδιαιρέτου ιδιοκτησίες. Γκάμπριελ, νέες στη συγκυβέρνηση με πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη. Αμετανόητοι προκαλούν ξανά οι χρυσαυγίτες. Και τέλος στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 8 δις επιπλέον μέτρα από τα λάθη της Τρόικας. Κινδυνεύουν η ανάκαμψη, η εισρωή κεφαλαίων, η κοινωνική ισορροπία. Το Νοέμβριο κρίνεται το ύψος του φόρου, αναπτυξιακό σχέδιο σε 9 τομείς. Ειδικό πρόγραμμα με στόχο να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη σε ορίζοντα 15 ετίας. Αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Πάμε όμως να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες. Στην εφημερίδα Η Πράσινη, έσχος προβοκάτσια. Ο Κουκουλάκης έδωσε πέναλτι και το πήρε πίσω με απόδειξη του Φραγκιαδάκη που αποκάλυψε offside. Ενώ στην εφημερίδα Goal News, Πανθράξ Θησαυρός. Ο βοηθός ακύρωσε με offside την απόφαση του Κουκουλάκη για πέναλτι στο Μαρινάκι. Στην εφημερίδα Το Φως της Δευτέρας. Μόνο θρύλο, ο Μήτρογλου δηλώνει ο μάνατζέρ του. Πολυβόλο η νίκη του Βόλου. Εκπληκτικός ο Πανανθρακικός μέσα στο καμίνι της Λεωφόρου. Ο Άρης χρυσό διπλό στη Βέρεια. Παίζει ο Χολέμπας τον Ταλούζ και Καλονί Ξάνθη 1-5. 3 γκολ του Σόλαρη και 2 του Σολτάνη. Στην εφημερίδα Live Sport. Πάνθρακας.
έκαιγε κάρβουνο ο ΠΑΟ και έχασε 2-1 από τον καταπληκτικό Πανθρακικό που είχε και δοκάρι. Στην εφημερίδα «Η ώρα των σπορ». Αυτή είναι πλέον η ΑΕΚ. Υγεία, ελπίδα και οικογένεια στο γήπεδο. Τρελαίνομαι με τέτοιον λαό. Τρελάθηκα με τις τρεις γκολάρες. Τίγρης Μάνια. Δεν άφηναν τον Δημήτρη Μελισανίδη να φύγει από το ΟΑΚΑ οι ενωσίτες. Αποθεώνοντάς τον κυρίως, γιατί μπορούν από φέτος κιόλας να πηγαίνουν στο γήπεδο, να περνάνε όμορφα και μέσα σε μια πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Πάμε και στην εφημερίδα «Πρωταθλητής σε όλα, το πλάνο του Μίτσελ για την Μπενφίκα». Έτσι θα λαβώσει τους αετούς. Ολυμπιακός νίκησε με 78-57 τον Ηλυσιακό ασταμάτητος και στα Ηλίσια. Το ξύπνημα του Τσόρι, ο Μίτσελ των μεγάλων αλλαγών. Και στην εφημερίδα «Ο Γαύρος ασταμάτητος». Ξεφτύλες βγήκαν πάλι τα μαύρα, πράσινα, κίτρινα σαλιγκάρια, υπονεμένοι και ειδήθεν αδικημένοι. Ιστορική συνεργασία με τη UNICEF. Θρύλος φιλάνθρωπος. Οι έξτρα λύσεις για τη Λισαβόνα. Εκπληκτικό. Σας βούλωσε και ο Σάντος. Πηγαίνετε να δείτε το Μίτρογλου με την Μπενφίκα, προέτρεψε τους Πορτογάλους. Μέσα και ο Μασάντο, έτοιμος για τη μάχη, και ο Χολέμπας. Αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Και ας περάσουμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ζούγκλα.gr. Διαβάζουμε το πρώτο πρωτοσέλιδο «Η ζωή της Μαρίας στον καταβλισμό». Στη δημοσιότητα βίντεο με το τετράχρονο κοριτσάκι να χορεύει σε γλέντι τον Ρωμά. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο «Η κατάρα της οπαδικής βίας». Ο πατέρας του δράστη μιλά για το αιματηρό επεισόδιο του Παγκρατίου. Στον ανακριτή οδηγείται ο δράστης σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα. Ενώ το τρίτο πρωτοσέλιδο «Συνάντηση Ελλήνων Γερμανών Ερετών υπό το βλέμμα του Φούχτελ. Η σύσκεψη της Νιρεμβέργης». Αυτά ήταν και τα κυριότερα πρωτοσέλιδα, τα πρωτοσέλιδα μάλλον που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το ζούγκλα.gr, ζούγκλα.gr. Για κάθε πληροφορία και για κάθε σωστή ενημέρωση στα θέματα που σας απασχολεί και που πρέπει να γνωρίζετε όλες τις ώρες της ημέρας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη.
Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Καλή σας ημέρα, επιστρέψαμε και πάλι παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου κάνουμε καθημερινά την πρώτη ανάρτηση της ημέρας μαζί μέσα από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Όπως έχουμε πει, δεν γίνεται να ξεκινήσουμε την ημέρα μας χωρίς ένα όμορφο χιουμοριστικό βίντεο και βέβαια για να μην χαλάσουμε το έθιμο. Έχουμε πάλι ζωάκια και σκυλάκια και γατούλες για το πρώτο μας βίντεο. Στο επόμενο βίντεο λοιπόν που ακολουθεί είναι οι αντιδράσεις από μικρά σκυλάκια τα οποία συγκατοικούν και συμβιώνουν μαζί με γάτες οι οποίες τους κλέβουν το κρεβάτι τους. Πάμε να το δούμε και επιστρέφω. What's the matter? Get that kitty off your pillow. Go on your bed. On your bed. Get him out of your bed. Can't believe you're letting him take your bed. As you can see, she's the real king of this house, and the dog is sleeping on the floor. Does that upset you? There you go. The nerve of that cat.
πραγματικά αυτά τα αξιαγάπητα ζώα. Φαίνεται πως όταν θέλουν, εκτός από εχθρού, μπορούν να γίνουν πραγματικά οι καλύτεροι φίλοι. Είναι παραδείγματα αυτά που μας δίνει η φύση. Δεν έχει σημασία η διαφορετικότητα. Σημασία έχει ότι μπορούμε να βρούμε κοινά στοιχεία για παρέα. Στην προκειμένη, το κοινό στοιχείο τους ήταν το κρεβάτι. Και συγκεκριμένα το κρεβάτι του σκύλου. Και εσένα τα δικά σου έτσι κάνουν? Όχι, δεν τσακώνονται. Έτσι είναι γουτσου γουτσου ένα, το ένα με τα άλλο. Ναι, αγαπιούνται, δίνουν φυλάκια. Ναι. Το ένα με τα άλλο. Ναι. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί, αλήθεια. Είναι πολύ όμορφα. Το έχουμε ξαναπεί. Τώρα με ανοίγει θέματα που, άμα θέλει, μπορεί να κάτσει να ζητά τι υπόλοιπε δύο ώρε για την είδα και τον Τάκη. Λοιπόν, και πριν περάσουμε στα θέματα τη επικαιρότητα, στα σημαντικότερα, θέλω να δούμε ένα βίντεο το οποίο φαίνεται πω για άλλη μια φορά χτύπησαν οι Anonymous με ένα μήνυμα προ την Ελλάδα. Στο απόσπασμα αυτό που θα δούμε και στο μήνυμά τους, ο κύριος λόγος μάλλον, Νικόλετα, που στείλαν αυτό το μήνυμα είναι η Χρυσή Αυγή. Πάμε λίγο να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Greetings, Greece. We are Anonymous. The shocking events regarding the murder of Greek anti-fascist rapper Pavlos Vassas by a member of the Nazist party Golden Dawn have once more made things clear. Greece is in a period of strong political radicalization originating from its economic misery, resulting hatred against foreigners or other social groups and movements. Golden Dawn invested on people's desperation managing to get elected in parliament, masquerading their criminal organization as an anti-establishment political party. Νεοναζίστε. Δεν είμαστε νεοναζί σε καμία περίπτωση. Δεν είμαστε φασίστες, δεν είμαστε ακροδεξιοί. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια. Readers of the Golden Dawn, it is not the first time you have come to our attention. Your incomprehensible actions and reluctance to accept freedom and equality are birthrights for every human being causes hate and worldwide racism. Yet you still follow and spread such ideals, trying to advance the symbolism of this despicable hate even further. You injured and killed people who meant you no harm just for pleasure. You stand against freedom of speech. You intimidate people protesting their ideals and attack your political opponents. Yet you hypocritically demand this exact same right of free speech for yourself, attacking journalists and media. You attack refugees and immigrants for living in your home, never considering suppression and misery drove these people to leave their countries. You are murderers and enemies of democracy. This behavior cannot continue and will no longer be tolerated. You have convicted yourself of too many crimes against humanity. This hypocritical attitude and your drive to mirror the criminal idols who inspire you brought our attention down upon yourselves. Your actions would have repercussions. This party will stop once if the reverend its voice will cease from the internet. It is time to pay for your crimes. On the 26th of October, we call all Anonymous to arms. We call our brothers and sisters worldwide to take action. Fascism is a dangerous disease that has to be fought and extinguished. We are Anonymous. We are Legion. United as one. We will not forget. We do not forgive. You should have expected us. Είναι οι ανώνυμοι, να τους περιμένουμε, ζητούν ουσιαστικά στο μήνυμα αυτό. Φαίνεται πως στις 26 Οκτωβρίου θα ρίξουν, λένε, τη Χρυσή Αυγή. Έτσι καλούν αγωνιστές και αγωνίστριες και τους λοιπούς ανώνυμους στα όπλα για τη δράση τους αυτή. Φαίνεται πως οι ανώνυμους γενικά είναι
πάντα μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα και με, το μάτι, και με το μάτι στραμμένο πραγματικά στην ελληνική επικαιρότητα πάρα πολλές φορές. Είδαμε και το βίντεο με τους ανώνυμους, ας περάσουμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα που φαίνεται πως απασχόλησαν αρκετά όλο το Σαββατοκύριακο. Το πρώτο θέμα που φαίνεται, Νικόλετα, πως απασχόλησε ήταν αυτό με την μικρή Μαρία. Είναι να μην απασχολεί ένα τέτοιο θέμα, ένα τόσο σοβαρό θέμα. Είναι ένα τέτοιο θέμα. Βέβαια, άνοιξε νομίζω τους οσκούς του αιώλου αυτό το θέμα για την εμπορία παιδιών, βρεφών. Ακούσαμε και για μια ιστορία, δεν ξέρω αν το άκουσες, με μια μητέρα η οποία φαίνεται, λέει, Θεσσαλονίκη. Ότι είχε γεννήσει, ναι, το παιδί της ήταν νεκρό και ανοίγοντας μετά το τάφο για να δούνε, να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι το μωρό ήταν εκεί πέρα, δεν βρέθηκε τίποτα. Δηλαδή, ξέρετε τι τρομακτικό που είναι και τι θλιβερό και τι δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις, να σου πει ένας γιατρός ότι το παιδί σου δεν ζει πια, γέννησε ένα παιδί νεκρό και να... Μπαίνεις στη διαδικασία να ανοίγεις ένα τάφο και να τον βλέπεις άδειο. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Φαίνεται πως απασχολεί σε αρκετά και τις υπόλοιπες ημέρες γενικώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, εκτός από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, απασχόλησε ιδιαιτέρως και τα ξένα μέσα. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο να δούμε τις εξελίξεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Φαίνεται λοιπόν πως σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι των Ρωμά από τα Φάρσαλα, όπου και στο σπίτι του συντοπίστηκε το ξανθό αυτό κοριτσάκι, που και με την εξέταση DNA που έγινε αποδείχτηκε πως δεν ήταν δικό τους. Έτσι, σε βάρος του 39χρονου και της 40χρονης σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της αρπαγής ανηλίκου και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση. Η ελληνική αστυνομία ερευνά σοβαρά το ενδεχόμενο η Ρωμά να είναι μέλη κυκλώματος αγοραπολισίας βρεφών. Επίσης, μέσα στη μέρα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και φωτογραφίες του ζευγαριού. Πάντως, η 40χρονη επιμένει στον ισχυρισμό πως την Μαρία, όπως την αποκαλούσαν, την έδωσε μία γυναίκα έξω από το σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Βάσει της αστυνομικής έρευνας, το κοριτσάκι διέμενε στον καταβλισμό από το 2009. Τότε, μάλιστα, οι δύο Ρωμά είχαν καταφέρει να υπεραρπάξουν από το τμήμα γεννήσεως του Δήμου Αθηναίων ληξιαρχική πράξη γέννησης και βάφτισης. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί φαίνεται ότι εμπλέκονται και δημόσιοι υπάλληλοι, Έλενα. Η ελληνική αστυνομία, στην συνεργασία με το κλιμάκιο της Ίντερπολ, αναζητεί τους βιολογικούς γονείς της 4χρονης και με εντολή εισαγγελέα, έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες της το απόγευμα της Παρασκευής. Έτσι, από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η 40χρονη Ρωμά, που παρουσιάστηκε ως μητέρα της μικρής, είναι κάτοχος δύο δελτίων αστυνομικής ταυτότητας με διαφορετικά στοιχεία, τα οποία είναι και τα δύο σε ισχύ, να πούμε. Στοιχείο που προκαλεί βέβαια το ενδιαφέρον των αστυνομικών που διενεργούν την έρευνα, ενώ είναι γεγονός ότι διατηρεί ταυτόχρονα δύο διαφορετικές οικογενειακές μερίδες, μία στο Δήμο Λαρισαίων και μία στο Δήμο Τρικαιών, στην οποία εμφανίζεται ως μητέρα 4 κοριτσιών, ενώ στην πρώτη στο Δήμο Λαρισαίων εμφανίζεται ως μητέρα 5 κοριτσιών και ενός αγοριού. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας ως ιδιαιτέρως σοβαρή, καθώς το ζευγάρι δηλώνει πως έχει 14 παιδιά. Ωστόσο, εντοπίστηκαν μόλις τα 4, συμπεριλαμβανομένης και της 4χρονης μικρής Μαρίας, και πλέον αναζητούνται τα υπόλοιπα 10. Δύο είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές. Πρώτον, το ζευγάρι των Ρωμά να δήλωνε στους Δήμους ψεύτικα στοιχεία για να μπορεί να λαμβάνει τα προνοϊκά επιδόματα, που υπέρχονται στο ποσό των 2.800 ευρώ. Το μήνα εννοείται, Έλενα, ένα ποσό τρομακτικό. Και το δεύτερο και πλέον πιο σοβαρό είναι να πρόκειται για ένα κύκλωμα διακίνησης ανήλικων που τα πλοκάμια τους έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα Βαλκάνια. Φαίνεται όμως, όπως είπαμε, ότι εκτός από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και τα ξένα μέσα. Έτσι λοιπόν, ότι εφόσον είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιες βρετανικές ιδιαίτερα εφημερίδες όπως η Daily Mirror και η Daily Star κάνουν το θέμα πρωτοσέλιδο με τη φωτογραφία της μικρής Μαρίας. Όλα τα δημοσιεύματα αναφέρονται εκτενώς στο θέμα, από το πώς βρέθηκε το μικρό κορίτσι και πού βρίσκεται τώρα, για το τεστ DNA και φυσικά για το τι μέλη γενέστε. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η ελληνική αστυνομία έχει απευθύνει διεθνή έκκληση για να εξακριβωθεί η ταυτότητα του 4χρονου κοριτσιού. Έτσι, λίγο να περάσουμε στην Daily
Mirror, η Daily Mirror, όπως είπαμε, το θέμα φιλοξενείται σε όλη την πρώτη σελίδα, παρουσιάζοντας το καταβλισμό που βρέθηκε η μικρή, ενώ σε προηγούμενο άρθρο της έφερε τίτλο «Γονείς της Μαντλίν». Το κλεμμένο κορίτσι μας δίνει ελπίδες. Το ρεπορτάζ τονίζει ότι η έβριση της μικρής Μαρίας δίνει ελπίδες στην οικογένεια της Μαντλίν, μακάν πως μπορεί η κόρη της να βρεθεί ζωντανή. Αυτό δίνει στην Κέιτ και τον Γκέρι μεγάλη ελπίδα πως η Μαντλίν μπορεί να βρεθεί ζωντανή, λέει χαρακτηριστικά στην εφημερίδα εκπρόσωπος της οικογένειας Μακάν. Η Αντλή Μακάν, όπως έχουμε ξαναπεί, χάθηκε σε τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας πριν από 6 χρόνια περίπου, μέσα από το διαμέρισμα που παραθέριζε μαζί με τους γονείς της. Ήταν ένα θέμα που τότε είχε απασχολήσει αρκετά τις ειδήσεις, τα δελτία, τα sites, και από ό,τι φαίνεται μέχρι και σήμερα συνεχίζει να απασχολεί. Επίσης, να πούμε ότι στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά αλλά και παραλληλισμός με την άλλη ιστορία απαγωγής μικρού παιδιού, η οποία μάλλον απασχολεί εδώ και χρόνια την κοινή γνώμη, και μιλάμε για την απαγωγή του μικρού Μπεν που χάθηκε στην ΚΟ τον Ιούλιο του 1991. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το 1996 ένας φυλακισμένος στις φυλακές Λάρισας είχε πει στην αστυνομία ότι ο Μπεν τον κρατούσε μια οικογένεια Ρωμά στη Λάρισα. Ο άνθρωπος αυτός ονομάζεται Αντώνιος Μπέντιος και, όπως υποστηρίζει, είχε βρεθεί στον εν λόγω καταβλισμό καθώς αναζητούσε τον δικό του γιο. Εκεί είδε ένα αγόρι που έμοιαζε ξένο με την οικογένεια. Έτσι λοιπόν ρώτησε από πού είναι το παιδί για να λάβει την απάντηση από τον πατέρα της οικογένειας. Τον έχουμε από την ΚΟ. Να πούμε, Έλενα, πως και στο Daily Star, στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και πρωτοσέλιδος τίτλος της Daily Star, Μαντλίν. Βρέθηκε στην Ελλάδα. Ανανεώνουμε τις ελπίδες καθώς το κλεμμένο κορίτσι βρέθηκε σε καταβλισμό Ρωμά. Και η Daily Mail, η εφημερίδα Daily Mail, στο πρωτοσέλιδο άρθρο της φέρει τίτλο «Το μυστήριο της Μαρίας βαθαίνει καθώς οι ελληνικές αρχές αποκάλυψαν ότι το τετράχρονο ξανθό κορίτσι που είχε απαχθεί από Ρωμά μιλάει μόνο τη δυσνόητη γλώσσα τους». Η εφημερίδα μιλάει για τη σπήρα των Ρωμά σε όλη την Ευρώπη, η οποία εμπορεύεται εκατοντάδες παιδιά σε διαφορετικές χώρες της Ηπείρου. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για ένα διεθνές κύκλωμα εγκληματιών που αγοράζει και πουλάει παιδιά από τη μία χώρα στην άλλη. Είχαμε λοιπόν και στην εφημερίδα την The Times. Η εφημερίδα Times γράφει «Μυστήριο για την απαγωγή ενός κοριτσιού 4 ετών που βρέθηκε σε καταβλισμό Ρωμά στην Ελλάδα». Όπως είδες, Έλληνα, υπάρχουν και άλλα δίκτυα όμως που ασχολήθηκαν με το θέμα. Όλα μάλλον τα ξένα δίκτυα ασχολήθηκαν με το θέμα. Το BBC συγκεκριμένα εστιάζει την προσοχή του στην έκκληση που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία για να βρεθούν οι γονείς της Μαρίας. Η ελληνική αστυνομία κάνει έκκληση για το μυστήριο ξανθό κορίτσι, είναι ο τίτλος στην ιστοσελίδα του βρετανικού δικτύου. Ανάλογη είναι και η προσέγγιση του Sky News, μυστήριο για το ξανθό παιδί που βρέθηκε σε καταβλισμό των Ρωμά. Αντίστοιχα και το Channel 4 στο ρεπορτάζ του μιλάει για το πέπλο του μυστήριου που καλύπτει την υπόθεση του τετράχρονου κοριτσιού που βρέθηκε στα Φάρσαλα. Να περάσουμε όμως να δούμε ένα βίντεο από το BBC και επιστρέφουμε. 4 years old and possibly a victim of child trafficking. Maria, as she's known, was found by police on a Roma camp in central Greece after her pale colouring made her stand out. DNA tests showed she had no links to the couple claiming to be her parents. There was no resemblance at all to the supposed parents. During questioning about this girl, they gave conflicting answers. Their constantly changing claims consolidated our beliefs that they weren't her biological family. They've now been arrested on suspicion of abduction and holding false papers, one claiming they'd had 6 children within a period of 10 months. Maria is under protection by this charity, which says she was scared but in good health. The fear is she may have been part of an international trafficking ring. A spokesman for Kate and Jerry McCann, whose daughter Madeline went missing from Portugal in 2007, says this case has given them hope that their daughter may be found alive. The lawyer for the couple arrested has told me that they did not abduct Maria, but that she was given to them by a woman who could not look after her. They are, he says, in an awful state, crying continually in the belief that their legitimately adopted child has been taken away. An international appeal for information on Maria has already prompted many calls, says the charity, some claiming to be her biological parents. But for now, exactly what happened to this little girl remains a mystery. Μα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της βαρύνουσας εγκληματικότητας στην περιοχή της Θεσσαλίας, διετάχθησαν γενικοί έλεγχοι αστυνομικοί κατ' εξοχήν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε συνοικισμούς Ρωμά, πρόδι ημέρου
στα πλαίσια αυτής της εξόρμησης για την αντιμετώπιση της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας συγκροτήθηκε μεγάλη αστυνομική δύναμη αποτελούμενη από όλες τις ομάδες, δημιουργίες υποστήριξης, όπια, ο ΕΠΤΑ, παρουσία δύο εισαγγελικών λειτουργών στην περιοχή του συνοικισμού Ρωμά των Φαρσάλων, αλλά και στην πόλη των Φαρσάλων, όπου συνελήφθησαν 11 άτομα, κατασκεύθηκε πληθώρα αντικειμένων, δύο πιστόλια και ένα κυνηγητικό όπλο, καθώς και άλλα κλοπημένα. Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης αυτής θα σας μιλήσει εξατομικευμένα με το τι ακριβώς βρέθηκε ο αστυνομικός διευθυντής στη συνέχεια. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι μεταξύ των συλληφθέντων κατά τη διάρκεια μιας πραγματοποιηθήσας έρευνας στο συνοικισμό των Ρωμά συνελήφθησαν δύο άτομα, ένα φερόμενο ζευγάρι Ρωμά, ένας 39χρονος και μία 40χρονη. Κατά το χρόνο διενέργειας της κατοίκων έρευνας παρουσία της εισαγγελέως υπήρχαν 4 παιδιά στο σπίτι, 3 κορίτσια και ένα αγόρι. Μεταξύ των ανήλικων παιδιών ένα κοριτσάκι τα χαρακτηριστικά του οποίου δεν προσομοίαζαν. Είδαμε τα δημοσιεύματα από το BBC, παρακολουθήσαμε και τη δήλωση που έκανε η ελληνική αστυνομία. Να τονίσουμε πως περισσότερες από 5.000 τηλεφωνικές κλήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχει δεχτεί τις τελευταίες μέρες το χαμόγελο του παιδιού. Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η ιστορία για το μικρό τετράχρονο κορίτσι που βρέθηκε από τους αστυνομικούς, όπως είπαμε, στον οικισμό Ρωμά, στα Φάρσαλα Τρικάλων. Χιλιάδες πολίτες καλούν στη γραμμή SOS SOS στην οργάνωση για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τη μικρή Μαρία, αλλά και για να βοηθήσουν στις έρευνες με πληροφορίες ή γεγονότα που θεωρούν ότι έχουν σχέση με το μικρό κορίτσι. Πάντως, να πούμε ότι σήμερα η βρετανική εφημερίδα Daily Mail δημοσίευσε ένα νέο βίντεο με το ξανθό κοριτσάκι να χορεύει σε ένα γλέντι του καταβλισμού των Ρωμά. Η εφημερίδα επικαλείται ως αποστολή του βίντεο του συγγενής του ζευγαριού των Ρωμά που την κρατούσαν. Σύμφωνα με το συντάκτη του άρθρου, το υλικό έχει τραβηχτεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού. Η ξανθιά κοπέλα που θα δείτε και εσείς στο βίντεο να χορεύει με τα μαύρα ρούχα και εμφανίζεται στο βίντεο είναι 21 χρονών Μαρία Δημητρίου, κόρη του αρχηγού της φυλής. Η μητέρα της, όπως δηλώνει η κοπέλα αυτή 21 ετών, λέει ότι η μητέρα της την έστειλε μαζί μας στην πίστα. Της άρεσε να χορεύει, δεν τη συμπεριφερόταν άσχημα, είπε στη βρετανική εφημερίδα. Οι υπογράφοντες στο ρεπορτάζ γράφουν στο άρθρο τους πως το ζευγάρι την Ρωμά που την κρατούσε τη συμπεριφερόταν σαν αρκούδα που χορεύει και εκμεταλλευόταν το ξανθό και αθώο παρουσιαστικό της για να βγάζει χρήματα από την επετεία. Πάμε να δούμε το βίντεο αυτό που χορεύει η μικρή Μαρία και επιστρέφουμε. Γιώργο, την ανάγκη με την παρέα σου. Τελείωσε! Για κρεβατέλα, παλάτι! Το είδαμε και το απόσπασμα αυτό που φαίνεται η μικρή Μαρία να χορεύει μαζί με μια μεγαλύτερη. Μαρία, φαίνεται πως θα απασχολήσει αρκετά τις επόμενες μέρες και σήμερα και τις επόμενες μέρες και τις αστυνομικές αρχές και τα ελληνικά και τα ξένα δίκτυα μαζικής ενημέρωσης. Να πούμε ότι το ζούγκλα.gr έχει στείλει αποστολή στα Φάρσα, αλλά έχει στείλει το Σωτήρι το Σκουλούδι. Αργότερα θα συνδεθούμε και μαζί του για να μας πει οτιδήποτε νεότερο. Πάμε όμως μέχρι τότε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Επιστρέψαμε και επιστρέψατε κι εσείς. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου είμαστε έτοιμες να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Λάος, τον κύριο Καρατζαφέρη. Καλημέρα, κύριε Καρατζαφέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά είναι Λάος, όχι Λάος. Έτσι, απλώς έτσι. Μας ακούτε? Ορτή εκφώνηση των κόμμα. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Τώρα σας ακούμε κι εμείς καλύτερα. Κύριε Καρατζαφέρη, πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και με τη Χρυσή Αυγή? Κοιτάξτε, όλα αυτά δεν ερευνούν τιμή στην δημοκρατία μας. Αντιμετώπισαν το φασισμό με φασίσουσες πρακτικές. Αυτό είναι λάθος. Πιστεύω ότι ήταν ένας κακός φασισμός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι προϊόν παρθενογένεσης. Ναι. Κύριε Καρατζαφέρη, εάν γινόταν μια ψηφοφορία στη Βουλή, θα ψηφίζατε να φύγει εντελώς από τη Βουλή η Χρυσή Αυγή? Θα συμμετέχατε σε μια... Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ψηφοφορία της Βουλής. Γίνεται στις ελληνικές εκλογές. Η Βουλή δεν αναδεικνύεται από τους βουλευτές μεταξύ τους, αλλά από τον κόσμο. Αυτό πρέπει να πείσουμε τον κόσμο, την κοινή γνώμη, είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι αυτό το οποίο πράγματι είναι και όχι αυτό το οποίο φαντάζεται ο καθένας ότι ο κόσμος ταλαιπωρημένος, πικραμένος, ταλαιπωρημένος, οδηγήθηκε στη Χρυσή Αυγή ως τιμωρός. Δηλαδή ο τιμωρός που θα τιμωρήσει το κακό πολιτικό σύστημα. Αυτά ήταν λάθος προσεγγίσεις και πρέπει εμείς, πάση θυσία όλοι μας, να δείξουμε στο λαό ότι αυτά τα εξτρέμ, αυτές οι εξτρέμ επιλογές δεν βοηθάνε. Πιστεύετε ότι σε αυτή τη στιγμή η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές, κύριε Καρατζαφέρη? Όχι φυσικά, ότι χειρότερο θα ήταν οι εκλογές τώρα. Αυτό που επιβάλλεται είναι να αλλάξει πολιτική η κυβέρνηση. Έχει ακόμα περίπου 2,5 χρόνια, κοντά στα 3, συνταγματικού βίου. Πρέπει λοιπόν ο κ. Σαμαράς να αντιληφθεί το άστοχο, το άτομο, το ατελέσφαιρο και να αλλάξει πολιτική. Δεν είναι κακό το μία κούλπα σε καμία πράγματι πολιτική. Με τα τελευταία γεγονότα που έχουν συμβεί με το κόμμα της Χρυσής Αυγής, πιστεύετε πως οι ψηφοφόροι, μάλλον οι άνθρωποι που τους υποστηρίζουν, θα είναι λιγότεροι στις επόμενες εκλογές, περισσότεροι οι ίδιοι? Αυτό εξαρτάται από την αστική τάξη, από την αστική δημοκρατία.
εάν γίνει πάλι ελκυστική, όλοι αυτοί θα επιστρέψουν. Εάν συνεχίσει να είναι το ίδιο αποκρουστική με τα μέτρα που λαμβάνει, τότε ό,τι και να συμβεί στο εσωτερικό της Χρυσής Αυγής, ο κόσμος θα φύγει στα άκρα. Για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τι έχετε να πείτε? Παραμύθια. Όποιος έχει λεφτά, ράβει επιστήμη στα μέτρα. Τι εννοείτε? Εγώ πιστεύω με τις ανοιχτές διαδικασίες, σαν και αυτές που ενίοτε κάνει λεφτά. Είχατε πει ότι ένα σχέδιο Β, ας το λέγαμε, για την Ελλάδα θα ήταν ένα δεύτερο νόμισμα. Δηλαδή το ευρώ για εξωτερικές συναλλαγές και η ευρωδραχμή για εσωτερικές συναλλαγές. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό να γίνει? Κοιτάξτε, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Δεν είναι μονόδρομος αυτό το εκβιαστικό δίλημα ή το ένα ή το άλλο. Μία σκέψη ήταν αυτή. Άλλη σκέψη ήταν ότι θα μπορούσαμε να κόψουμε ομόλογα σε σχήμα χρημάτων και να προχωρήσει η χώρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο μολόχοντη. Αυτή η πολιτική κυμονή στο σκληρό ευρώ δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο σε μια διαρκή πτώχευση. Η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πάρα πολύ καλή πολιτική για τις βόρειες χώρες και πάρα πολύ κακή για τις νότιες χώρες. Κύριε Καρατζαφέρη, με την δύσκολη αυτή οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα, οι πολίτες και μάλλον πολύ πιο πάνω οι πολίτες, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αλλάξουν αυτές τις συνθήκες? Τι είναι δηλαδή αυτό που πρέπει οι πολίτες να έχουν ως ελπίδα ότι θα ξεφύγουν λίγο από την κρίση και από την πείνα? Καταρχήν χρειάζεται να υπάρξει μέσα στον καθένα μια ελπίδα, η οποία έχει καταπνιγεί, ουδείς τολμά. Τα νοικιαστήρια πολλαπλασιάζονται στα μαγαζιά. Ουδείς ανοίγει μια νέα επιχείρηση. Φοβούνται. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται ρευστότητα. Και γι' αυτό είπα ότι πρέπει πάση θυσία και με κάθε τρόπο ενδεικνυόμενο να πιστέψει η νομισματική πολιτική στην Αθήνα. Νομισματική πολιτική από το Βερολίνο δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν το τολμάει η κυβέρνηση. Και ως εκ τούτου οδηγούμεθα σε ένα φαύλο κύκλο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη πολιτική. Το λέω άλλη μια φορά. Αν δεν την κάνει ο κ. Σαμαράς, θα την κάνουν άλλοι. Αλλά βεβαίως υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να προκύψει ο κύριος Τσίπρας, που νομίζω ότι στην παρούσα φάση κάνει ό,τι χειρότερο για την Ελλάδα. Πάντως, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αρκετά μπροστά. Ναι, έχει ξαναγίνει αυτό βέβαια. Θυμίζω όταν υπήρξε η διαμάχη Παπανδρέου Βενιζέλου, ξανά ήταν εκεί στα 20, αλλά βυθίστηκε πάλι στο 2,5. Είναι μια, αν θέλετε, περιστασιακή δυναμική, η οποία οφείλεται σε εκείνους που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Εκείνοι δηλαδή που κάναν το λάθος και φέραν το 9 τον Παπανδρέου την καταστροφή της χώρας, τώρα πάνε να επαναλάβουν την ίδια καταστροφική πράξη. Εσείς και ο λαός, το κόμμα σας, πιστεύετε ότι θα μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές? Το λένε όλοι πλέον. Όλοι το λένε, δεν υπάρχει άνθρωπος που το λέει. Δικαιώνεται ο Καρατζαφέρης, η πολιτική του Καρατζαφέρη, λείπει ο Καρατζαφέρης. Και αυτό είναι μια δυναμική την οποία εμείς υποχρεούμε θα την κεφαλοποιήσουμε. Αν με το καλό μπείτε στη Βουλή, πού είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα επικεντρώσετε, δηλαδή σε ποιο θέμα από όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η χώρα θα επικεντρώσετε? Το πρώτο πράγμα είναι να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Δεν μπορεί να υπάρχει 1,5 εκατομμύρια κόσμος, άνθρωποι, χωρίς ούτε ένα ευρώ στη τσέπη. Αυτό είναι δραματικό. Η κατάσταση με τα λίγα ευρώ, με τον ΑΒ τρόπο, πολεμιέται για ένα χρονικό διάστημα. Τα καθόλου ευρώ όμως, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα πρέπει να πολεμήσουμε την ανεργία. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει και μέθοδος, υπάρχει και σκέψη. Εμείς τα έχουμε όλα σε ένα πρόγραμμα, τα είπαμε το Σάββατο το βράδυ στο Βελίδιο, όπου σημειώστε ότι ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε στον χώρο τα τελευταία 2 χρόνια. Πολύ μεγαλύτερη και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον Εξαρτήτων Ελλήνων και από τον κ. Τσίπρα. Και μιλάμε βέβαια τα βίντεο τα οποία τράβηξαν τα κανάλια. Κύριε Καρατζαφέρη, έχετε μιλήσει για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Πάντα το πιστεύω αυτό. Χρειάζεται μια κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Να καθίσουμε κάτω με ευθύνη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλιώς θα καταρακωθεί, επαναλαμβάνω, η αστική τάξη, η αστική δημοκρατία και θα έρθουν τα άκρα ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία? Σε ποιο πλαίσιο? Εάν αλλάξει η πολιτική και πάει σε μια πολιτική σαν και αυτή που λέμε εμείς, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα. Αλλά με την πολιτική την οποία ακολουθεί τώρα με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμαράς, μας χωρίζει μεγάλη άβυσος. Άρα λοιπόν όλα
έγκυται στο γεγονός να αλλάξει πολιτική. Αν αλλάξει πολιτική, τότε θα υπάρξουν δυνάμεις οι οποίες θα μπορέσουν να στοιχηθούν απέναντι στις ανάγκες της τοπικής χώρας. Αλλά με αυτή την πολιτική κανείς δεν θέλει να μπλέξει, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι μια λεμιτόμος, όχι για τους ηθικών, αλλά και για τη δημοκρατία. Κατά πόσο όμως, κύριε Καρατζαφέρη, μπορεί να αλλάξει πολιτική όταν από πάνω μας και πάνω από τη Βουλή και από τους βουλευτές και γενικότερα από το Κοινοβούλιο υπάρχει μία τρόικα που απαιτεί και δηλώνει πως αν δεν κάνετε αυτό που σας λέω θα έχετε αυτό το αντίτιμο. Έχουμε αποτινάξει και χειρότερους δικούς από πάνω μας. Θα μπορέσουμε να αποτινάξουμε και την τρόικα. Όσον αφορά τις μίζες με τα εξοπλιστικά συστήματα και τον Άκη Τσοχατζόπουλο αλλά και τις συνομιλίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, τι έχετε να πείτε? Ότι είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε ξεκαθαρίσει μέχρι το Α. Υπάρχουν άλλα 23 γράμματα διαφοράς τα οποία πρέπει να τα πιάσουμε όλα. Ήθελα να ρωτήσω... Το Α του Άκη. Ναι. Ξαναπείτε μου λίγο, γιατί δεν σας άκουσα. Λέω, μέχρι είμαστε ακόμα στο Α του Άκη. Υπάρχουν άλλα 23 γράμματα διαφθοράς που πρέπει να καλύψουμε. Είμαστε ακόμα στο άλλο. Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Διαβάσαμε ότι ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Μιχαλολιάκος, είχε κάνει μία δήλωση στην οποία ανέφερε πως το 2002 του είχατε κάνει πρόταση για συνεργασία. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, την πολέμησε. Είχα βρει κάποια παιδιά εγώ που ήταν στην ΟΝΕΡ και τα είχα βάλει στο ψηφοδέλτιο στις μαρτιακές εκλογές. Και θυμάμαι τη χολή την οποία έχησε τότε ο Μιχαλολιάκος και την κατάλαβε ότι προσπαθούσα να το απορροφήσω τα μέχρι τότε υγιή στελέχη, τα οποία βεβαίως στην πρόοδο του χρόνου κόλλησαν ανίατη ασθένεια αυτή του φασισμού και του νασισμού. Σύναγε γιατί πήγα να κάνω αυτό που έκανα με τον Βορύδη, που τον πήρα από την άκρα δεξιά και τον παρέδωσα τον καλύτερο ίσως κοινωνευτικό. Και τώρα στην Νέα Δημοκρατία. Και τώρα βεβαίως στην Νέα Δημοκρατία και ήταν, είναι ο πρώτος στην τάξη. Της έδε καμαρώνω πάρα πολύ που μπόρεσε από την ακροδεξιά και τον έφερα στον ίσο δρόμο. Θα ήθελα να σας κάνω, κύριε Καρατζαφέρη, μια ερώτηση για να φύγουμε λίγο από την... Πριν φύγουμε, ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη, Νικολέτα. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έγιναν έτσι οι διώξεις με τις Χρυσής Αυγής? Κατά αυτόν τον τρόπο. Λέω, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι γίνανε κατά αυτόν τον τρόπο οι διώξεις της Χρυσής Αυγής? Κοιτάξτε, η Χρυσή Αυγή πάντα ήταν αυτό που ήταν. Απλώς δεν της είχαν δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Το 2012 το Φεβρουάριο, το πολιτικό σύστημα, το Σάπιο, προκειμένου να βγάλει εμένα έξω από τα πράγματα για το όχι το οποίο είπα, που βάλεσε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Είδαν περί τι είναι τώρα και έχουν τρομάξει περί αυτού πρόκειται. Στενή μου γνώση είναι σίγα πρώτα. Απλώς πρέπει να επισκέψω, γιατί έχω συγκεκριμένη δουλειά τώρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και είμαι διαθεσή σας όποτε θέλετε. Οπωσδήποτε να κάνουμε μια πιο ανοιχτή και πιο άμεση κουβέντα. Θα ήταν ακόμα καλύτερα. Θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας για να το κάνουμε αυτό μια μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Θέλεις να ρωτήσεις, αλλά επειδή ήταν η Χρυσή Αυγή, τι θέλεις να ρωτήσεις? Ήθελα να ρωτήσω για το νέο μεταναστευτικό κώδικα. Ποια είναι η άποψή του που για πρώτη φορά στην Ελλάδα ήρθε τώρα, το 2013, μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν. Ήρθε και αυτό. Έχουμε θέματα, νομίζω ότι μεταναστευτικό κώδικα είναι κάτι καλό. Έχει γίνει χρόνια τώρα, βέβαια. Αυτό, όπως μας είπαν και προχθές, βέβαια προχθές μας είπαν και άλλα πολλά. Δεν μας είπαν μόνο για το μεταναστευτικό κώδικα. Λοιπόν, φαίνεται πως ο κύριος Καρατζαφέρης είναι έτοιμος να ξαναμπεί στη Βουλή. Αν μπορούσαμε δυνατός να το πούμε αυτό. Πάντως, ας ξαναγυρίσουμε λίγο στα θέματα αυτά της επικαιρότητας που μας απασχολούν. Φαίνεται λοιπόν, Νικολέτα, τι γίνεται με το Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα, δηλαδή, με το φάκελο που άνοιξε της Μαρίας, φαίνεται πως ανοίγει και το Υπουργείο Εσωτερικών του δικού του φαγγέλου. Του δικού του, έτσι ακριβώς. Διάταξη λοιπόν για το αδιάβλητο της ταυτότητας των γονέων σε κάθε γένα σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Διάταξη που θα εξασφαλίσει το διάβλητο της ταυτότητας των γονέων κάθε νεογέννητου παιδιού θα περιέχει προσεχές νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αφορμή την υπόθεση του 4χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε σε καταβλισμό Ρωμά στα Φάσαυλα στην κηδεμονία ζευγαριού που δεν ήταν η βιολογική του γονείς. Αυτό διεμήνησε την Κυριακή ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος μέσω γραπτής δήλωσης που εξέδωσε. Συγκεκριμένα, για νεογνά που γεννιούνται σε νοσοκομείο θα χρειάζεται, όπως προβλέπει ήδη ο νόμος, πιστοποίηση τόσο από το γιατρό
όσο και από το νοσοκομείο. Για παιδιά που θα γεννιούνται εκτός μαιευτηρίου, συνεχίζει ο κύριος Γρηγοράκος, θα απαιτείται η χρήση αδιαμφισβήτητων μέσων της τεχνολογίας, της ιατρικής και του δικαίου, δίχως να αποσαφηνίζεται ποια θα είναι αυτά. Το πιστοποιητικό γεννήσεως του τετράχρονου κοριτσιού εκδόθηκε από το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος έχει επισημάνει ωστόσο το νομικό καθεστώς που διέπει την διαδικασία δήλωσης γεννήσεων να είναι εξαιρετικά προβληματικό και απαρχαιωμένο. Αυτά οι νόμοι, Έλενα, και αυτή η Φακέλη, όπως πριν τους αναφέραμε, θα πρέπει να έχουν ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό που ακούσαμε χθες να έχει συμβεί πολλά χρόνια μα πριν. Μέχρι τους τελευταίους μήνες όλοι οι φάκελοι ανοίγουν με αφορμή κάποιο γεγονός. Ο φάκελος Χρυσής Αυγής άνοιξε με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο φάκελος τώρα της Μαρίας και όλων αυτών που γίνεται με την εμπορία των βρεφών και των παιδιών άνοιξε με την υπόθεση της Μαρίας που βρέθηκε στον καταβλισμό του Ρωμά. Άρα δηλαδή πρέπει κάτι να γίνεται για να ανοίγουν οι φάκελοι. Αλλιώς δεν θα άνοιγαν. Δεν θα άνοιγαν. Πολύ πιθανώς. Πάντως θα περάσουμε και στους καθηγητές, Νικολέτα, που φαίνεται πως οι καθηγητές θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Θα συνεχίσουν. Τη συνέχιση λοιπόν των κινητοποιήσεων των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο επόμενο διάστημα αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Τοπικών ΕΛΜΕ το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η ΟΛΜΕ. Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών αποφάσισαν μεταξύ άλλων συμμετοχή στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας, στη συνεργασία και με άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις στις 31 Οκτωβρίου, καθώς και στη γυναική πανεργατική απεργία της στις 6 Νοεμβρίου. Πάντως, να πούμε πως νέες συνελεύσεις στον ΕΛΜΕ και στη συνέχεια τον Προέδρο του θα διεξαχθούν μετά τις 6.11 για την περαιτέρω συνέχιση των κινητοποιήσεων. Είναι η Διεθνή Ημέρα της Αστυνομίας. Έγινε. Έγινε. Υπό τον κύριο Δένδια, να πούμε. Έτσι, με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνής Ημέρας Αστυνομίας, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας, μίλησε για τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας. Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της πρώην σχολής αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, ο Υπουργός τόνισε ότι υπάρχει μια βυσαλαία δυσαναλογία ανάμεσα σε αυτό που η ελληνική κοινωνία παρέχει ως μισθό στις γυναίκες και στους άντρες της Ελλάς, σε σχέση με ό,τι ζητά και λαμβάνει από αυτούς. Αυτό που το οποίο λέει πετύχατε τους τελευταίους 15 μήνες είναι εντυπωσιακό, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη του σώματος. Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για αυτοκάθαρση της αστυνομίας, όπως την αποκάλεσε χαρακτηριστικά. Έχετε ξεκινήσει μια βαθιά προσπάθεια αυτοκάθαρσης μέσα από τα δικά σας θεσμικά όργανα, ώστε να αποβληθούν του σώματος οι ελάχιστοι παραβατικοί επίορκοι, οι οποίοι υπό την προκάλυψη του νεοναζιστικού φαινομένου σπηλώνουν την εικόνα και το κύρος της ελληνικής αστυνομίας, όπως επισήμανε ο Υπουργός. Έλενα, δεν το ήξερα ότι υπάρχει η ημέρα της αστυνομίας. Ναι, είδα, θα υπάρχει. Κάνουν έργο. Τώρα, πέρα από την πλάκα και πέρα από το τι λέμε και αν συμφωνούμε πολλές φορές με την ελληνική αστυνομία, πραγματικά υπάρχουν και τα παιδιά, και οι γυναίκες και οι άντρες, οι οποίοι πραγματικά κάνουν έργο και περνάνε τη μέρα τους ολόκληρη στους δρόμους, με όποιους κινδύνους τέλος πάντων είναι αυτοί τριγύρω, ειδικά σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπου υπάρχουν, να πούμε, πολλοί καταβλισμοί των Ρωμά, μιας και έχουμε ανοίξει αυτό το θέμα με τους καταβλισμούς. Δεν ξέρω κατά πόσο, βέβαια, οι ίδιοι οι Δήμοι αφήνουν τα φαινόμενα αυτά να γιγαντώνονται. Πώς να το έχουμε ξανασυζητήσει πιο παλιά, ότι είναι ένα θέμα. Και θα κανονίσουμε να δούμε να βγάλουμε ίσως κάποιον δήμαρχο από τις περιοχές που έχουν Ρωμά στην περιοχή τους, να μας μιλήσουν λίγο, να μας πούν αλήθεια τι μπορούν να κάνουν. Μπορούν να κάνουν κάτι, να τους διώξουν, ίσως να τους μαζέψουν κάπου συγκεκριμένα, όπως έκανε και ο Δήμος του Αναχαρνών που τους έδιωξε από την οδό που ήταν στη μία πλευρά του Μενιδίου. Βέβαια υπάρχουν και οι άλλες πλευρές του Μενιδίου, όπως υπάρχει και η πλευρά της Λίμνης στο Δήμο Φιλής Ιαννολιώσεων, όπου γίνεται κανονικά διακίνηση, ξέρεις, Έλενα, ναρκωτικών, ναι. Και αυτό το γνωρίζει και ο κόσμος, αλλά δεν το γνωρίζουν οι αρχές. Ξέρεις τι, υπάρχουν, πιστεύω, ότι υπάρχουν τσιγκάνοι, ας πούμε, οι οποίοι είναι ήσυχοι σε εισαγωγικά, αλλά την πληρώνουν με όλους αυτούς που κάνουν αυτά που κάνουν. Το θέμα είναι όμως, όπως είπαμε, να κοιτάξουμε από πού ξεκινάει αυτό. Δηλαδή, όταν γίνεται ελεγχόμενο εμπόριο ναρκωτικών στις περιοχές αυτές, αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί ήδη περιοχές αυτές έχουν γίνει ένα κέντρο
εμπορίου ναρκωτικών. Δηλαδή έρχονται από όλη την Αθήνα και από όλη την Αττική με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα έχεις δει και στους σταθμούς των τρένων σε τι κατάσταση είναι και ο προαστιακός και ο σταθμός του τρένου που περνάει το τρένο για το σταθμό Λαρίσης. Mm-hmm. Είναι σε πραγματικά τραγική κατάσταση αυτό που βλέπουμε. Και τώρα αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ναι, μεν η ελληνική αστυνομία κάνει πραγματικά πολύ καλά τη δουλειά της σε κάποια άλλα σημεία, αλλά θα πρέπει την άλλη να κοιτάξουμε. Και πώς γίνεται το εμπόριο ναρκωτικών κάτω από τα μάτια και τα δικά τους και των δικών μας. Γιατί όπως είπαμε, εμείς γνωρίζουμε. Η αστυνομία δεν γνωρίζει. Μπορεί να γνωρίζει. Γι' αυτό θα ήταν νομίζω καλό να δούμε, να μιλήσουμε κάποιον εκπρόσωπο, να μας πει την άποψή του για το θέμα αυτό. Γιατί είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος μας ρωτάει. Και πόσο μάλλον όταν μένουμε και σε αυτές τις περιοχές και ερχόμαστε σε επαφή με υπόλοιπο κόσμο, μας λένε εσείς που μιλάτε και εσείς που βγάζετε τους υπουργούς, γιατί δεν λέτε για αυτό το θέμα, γιατί δεν λέτε για το εμπόριο ναρκωτικών που γίνεται καθημερινά δίπλα από τα σπίτια μας. Και βλέπουν τα δικά μας. Και βλέπουν τα δικά μας τα παιδιά. Και είναι και λογικό να, ίσως δεν ξέρω αν επηρεάζονται τα παιδιά τώρα από αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι μια εικόνα. Τι, όταν ένα παιδί όμως σε μικρή ηλικία, 3-4-5 ετών, βλέπει ας πούμε συνέχεια στην καθημερινότητά του τέτοια περιστατικά, φυσικό και επόμενο είναι όταν μεγαλώσει να θεωρεί ότι αυτό δεν είναι κάτι αρνητικό. Από τη στιγμή που το βίωμά του από μικρό το έβλεπε, είχε αυτή δηλαδή την εικόνα στα μάτια του. Συμφωνώ απόλυτα και αυτό που μου έκανε με εντύπωση στην προκειμένη είναι ότι είναι 2-3-4 συγκεκριμένα σπίτια που κάνουν αυτό το εμπόριο και που τα γνωρίζει όλος ο κόσμος. Πραγματικά θα έπρεπε λίγο να γίνει μια έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. Να θα δούμε τελικώς γιατί γίνεται. Οι δήμαρχοι των περιοχών αυτών το γνωρίζουν ή αν δεν το γνωρίζουν δεν έχει έρθει στα αυτιά τους ακόμα. Ή αν έχει έρθει στα αυτιά τους, ποιες είναι οι κινήσεις που θέλουν ή που θα μπορούσαν να κάνουν ή που σκέφτονται, έχουν σχεδιάσει να κάνουν. Ξέρεις ότι δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Εντάξει, δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε άποψη. Άποψη, δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή, αλλά απ' την άλλη, ως πολίτες των Δήμων αυτών, έχουμε άποψη. Και έχουμε άποψη εμείς. Όπως κατάλαβες, κάρφωσες ότι είσαι σε ένα συγκεκριμένο περίπου Δήμο. Μα ναι, είμαι εγώ, μένω στο Δήμο Αχαρνών, αλλά ο Δήμος Αχαρνών, βέβαια, απ' την άλλη, έχει κάνει για 2-3 κινήσεις όσον αφορά τους Ρωμά. 2-3 μπορεί, αλλά έχει κάνει. Το θέμα είναι να κάνουν περισσότερες, γιατί και οι ίδιοι οι άνθρωποι που μένουν και κοντά σε αυτές τις περιοχές αντιμετωπίζουν καθημερινά πάρα πολλά προβλήματα. Και με τα δικά τους τα παιδιά, αλλά και με τα παιδιά τα οποία έχουν οι Ρωμά. Το είχαμε ξαναπεί ότι πολλές φορές τα παιδάκια αυτά βγαίνουν στους δρόμους, πετάνε πέτρες σε οχήματα που περνούν για την πλάκα τους και μόνο. Τραυματίζουν τον κόσμο. Έχει τύχει μηχανόδη με μηχανάκια τέλος πάντων να τους πετάξουν πέτρα, να έχουν πέσει, να έχουν χτυπήσει, να έχουν χτυπήσει και πίσω τους που προσπαθούσαν να φρενάρουν. Αυτά όλα τα θέματα δεν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να περνάνε έτσι απαρατήρητα. Δεν είναι μόνο το παιδάκι, σίγουρα είναι ένα σοβαρό θέμα η Μαρία και όλο αυτό ο φάκελος που άνοιξε, αλλά είναι γενικός ο φάκελος των Ρωμά ότι πρέπει να ανοίξει και να επανεξεταστεί εκ νέου. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα παιδιά. Γιατί στις περιοχές αυτές που υπάρχουν Ρωμά, δεν αποκλείεται να υπάρχουν παιδιά τα οποία να μην είναι δικά τους, αν όντως έχουν εμπλακεί με τέτοιου είδους εμπόριο. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε έκκληση και εμείς με τη σειρά μας σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι, βλέπει ένα περιστατικό, ας πούμε ότι ένα παιδάκι, η φατσούλα της Μαρίας ήταν χαρακτηριστική. Ήταν εξανθό, με γαλάζια μάτια, δηλαδή έκανε μπαμ, όπως θα λέγανε, όπως θα λέγει ο απλός λαός. Όποιος λοιπόν γνωρίζει κάτι και μπορεί να μας πει, να πει στην αστυνομία κάτι, να πάει και να μην διστάσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, ναι, σίγουρα να γίνει. Αυτό είναι καλό. Και οτιδήποτε έχετε σχόλια, όπως έχουμε πει, τους έχεις πει τους τρόπους επικοινωνίας, τους ξαναπαναλάβεις άλλη μια φορά, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να τα ξανασυζητάμε αυτά τα πράγματα. Εμείς, ό,τι μπορούμε από αυτά που μας λένε, τα μεταφέρουμε και τα λέμε. Θα έχουμε ίσως από αύριο κάποιο θέμα τέτοιο να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Πες μας, Νικόλετα, λίγο τώρα τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com και ακόμα και στο Facebook, αν σας είναι πιο εύκολο, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Θα είμαστε εδώ να ακούμε το οτιδήποτε εσείς θέλετε να μας πείτε, να μας ενημερώνετε και εμείς θα μπορέσουμε και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Να, και για να κλείσουμε τουλάχιστον τα θέματα αυτά της επικαιρότητας, να πούμε για μία αλλαγή που δεν ξέρω κατά πόσον είναι θετική. Μιλάμε για την αλλαγή στα φάρμακα του ΑΕΠΗ, γιατί είναι το πόσο ακριβότερα.
Από ό,τι διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα. Όποιος λοιπόν μας ακούει που χρησιμοποιεί φάρμακα αναγκαστικά οι άνθρωποι, καταλαβαίνει τι θα πάθουν με αυτό το νομοσχέδιο. Αλλάζει λοιπόν από σήμερα ο τρόπος υπολογισμού συμμετοχή στα φάρμακα των ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΗ, καθώς η διαφορά μεταξύ ασφαλιστικής και λιανικής τιμής θα υπευαρύνει εξ ολοκλήρου πλέον τον ασφαλισμένο. Έως σήμερα οι ασφαλισμένοι πληρώνουν δύο συμμετοχές εφόσον το σκεύασμα που επέλεγαν είχε τιμή ψηλότερη από την ασφαλιστική τιμή. Δηλαδή, εάν η λιανική τιμή του φαρμάκου ήταν ίδια με την ασφαλιστική τιμή, τότε ο ασθενής πλήρωνε τη συμμετοχή του που είναι 25%. Εάν όμως επέλεγε ακριβότερο φάρμακο, τότε πλήρωνε τη συμμετοχή του 25% και επιπλέον 50% της διαφοράς λιανικής και ασφαλιστικής. Και το υπόλοιπο 1% το κατέβαλε το ΕΟΠΗ. Από αύριο όμως, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, καταργείται η από κοινού συνεισφορά ΕΟΠΗ ασφαλισμένων της επιπλέον διαφοράς μεταξύ ασφαλιστικής και λιανικής τιμής των φαρμάκων. Και έτσι οι ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους το 100% της διαφοράς. Η απόφαση δεν αφορά τα πρωτότυπα φάρμακα που δεν έχουν γεννόσιμο, καθώς ο ΕΟΠΗ σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίσει να καταβάλει το 50%. Την έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχει προκαλέσει ο νέος τρόπος υπολογισμού της συμμετοχής στα φάρμακα, με τον Ιατρικό Σύλλογο να κάνει λόγο για ασθενείς δύο ταχυτήτων. Ουσιαστικά οδηγούμαστε στον διπλασιασμό της συμμετοχής του ασθενή σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων που αφορούν τις παθήσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Πρόκειται για μια ακόμα δυσβάσταχτη και απαράδεκτη επιβάρυνση του ασθενή, ο οποίος έχει φτάσει πλέον στα όρια των αντοχών του, υπογραμμίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Και προσθέτει ότι το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή με μεγάλη προχειρότητα και χωρίς την επαρκή επεξεργασία. Αυτά λοιπόν ήταν μερικά από τα θέματα που φαίνεται πως απασχολούν και θα απασχολήσουν αρκετά και τα φάρμακα και η υπόθεση της μικρής Μαρίας. Μακάρι να μπει ένα φως στο θέμα της μικρής Μαρίας, γιατί είναι κρίμα για ένα παιδί 4 ετών. Θα το συζητήσουμε και αύριο εξάλλου. Να μεγαλώνει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό και άλλα τόσα παιδιά έτσι. Και άλλα τόσα παιδιά, έτσι. Είναι και η μικρή Μαρία, είναι και ο μικρός Μπέν που είχε χαθεί το 1991. Είναι και η Μαντλίν. Είναι γενικώς δηλαδή πολλά τα παιδιά τα παιδιά. Και επίσης τα 10 παιδιά του ζευγαριού των Ρωμά, να δούμε αν. Υπάρχει κι άλλο παιδάκι στην οικογένεια το οποίο δεν ανοίξει εκείνος. Θα περάσουμε όμως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σύντομα με ίσως θα λέγαμε πιο ευχάριστα νέα. Να ηρεμήσουμε λίγο.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Σήμερα επιστρέψαμε και πάλι, παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση, η Έλενα και Θεοδόρου, και θα καλωσορίσουμε μαζί την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα. Καλημέρα και συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε λίγο πιο ευχάριστα θέματα. Αν και το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα με την Κυριακή φαίνεται πως έχει σχέση με αυτά που συζητάγαμε τόση ώρα. Γιατί τόση ώρα βλέπουμε τη μία πλευρά, βλέπουμε το εμπόριο που γίνεται των νέων παιδιών. Από την άλλη όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά, που οι ίδιοι οι γονείς που πουλούν ουσιαστικά το παιδί τους. Και αυτή τη φορά, Κυριακή, για ποιο θέμα, για ποιο πράγμα, για ποιο είναι το αντάλλαγμα που το πουλήσανε. Το πουλήσαν για να αγοράσουν υλικά αγαθά στην ουσία. Το οποίο δεν είναι τα υλικά αγαθά, είναι το συγκεκριμένο υλικό αγαθό. Όχι μόνο, γι' αυτό αγοράσανε και άλλα πράγματα. Ένα λοιπόν νεαρό ζευγάρι αντιμετωπίζει την ποινική δίωξη διότι πούλησε την πικρή του κόρη για να αγοράσει με το αντίτιμο ένα iPhone. Μετέδωσαν κρατικά κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Ο πατέρας και η μητέρα του μικρού κοριτσιού βαρύνονται με την κατηγορία ότι πρότειναν μέσω του διαδικτύου την υιοθεσία της κόρης τους έναντι αμοιβής και ότι προέβησαν σε μια συναλλαγή. Στην αγγελία που είχαν δημοσιεύσει στο διαδίκτυο ζητούσαν 30.000 Yuan, δηλαδή 3.600 ευρώ, ως αντίτιμο για το παιδί. Αν και το ποσό που δόθηκε τελικά μετά τη διαπραγμάτευση που έγινε δεν έχει γίνει γνωστό. Κατόπιν το ζευγάρι αγόρασε με αυτό, Έλενα, ένα iPhone, ακριβά αθλητικά παπούτσια και άλλα καταναλωτικά είδη, σύμφωνα με τα κινέζικα Μουμουέ. Κατά ένα δημοσίευμα, οι γονείς υποστήριξαν πως όταν ανακρίθηκαν από την αστυνομία ότι προέβησαν σε αυτή την πράξη διότι ήθελαν την κόρη, ότι η κόρη τους να έχει μια καλύτερη ζωή και επειδή είχαν ήδη ένα παιδί. Το εμπόριο παιδιών και γυναικών συνεχίζει να είναι διαδεδομένο φαινόμενο στην Κίνα, τόσο λόγω της περιοριστικής πολιτικής ενός παιδιού αναζεύγος, όσο και εξαιτίας της δημογραφικής ανισορροπίας των δύο φύλων. Ήθελε να έχει από τη μία καλή ζωή το παιδί τους. Απ' την άλλη όμως να πάρουν και ένα αντάλλαγμα. Βέβαια, αθλητικά, άμα δεν είχαν αθλητικά παπούτσια, τι θα είχαν. Αθλητικά ακριβά παπούτσια. Και iPhone. Πραγματικά απορώ πως γίνεται να υπάρχουν οικογένειες που πραγματικά δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά. Αργότερα έχουμε θέμα να μας πεις και για τις εξωσωματικές, να μπαίνουν πραγματικά σε αυτή την ταλαιπωρία. Όσο μπορούμε να το πούμε, μάλλον σωστά, τη λέξη ταλαιπωρία για τις εξωσωματικές, και να υπάρχουν από την άλλη κάποιοι άλλοι γονείς οι οποίοι να τους δίνετε πραγματικά αυτό το Θεοδόρο που είναι ένα μωρό και να το. Ναι, και πώς μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο στο ίδιο σου το αίμα, δηλαδή να το. Πώς, με ένα iPhone. Λοιπόν, πάμε όμως στο επόμενο μας θέμα. Πάμε να μας πεις για αυτές τις ωραίες ταινίες και πρεμιέρες που μας λες. Πάμε να δούμε την προτινόμενη ταινία που έχουμε για σήμερα, η οποία είναι και αληθινή ιστορία. Στις κινηματογραφικές λοιπόν αίθουσες κυκλοφορεί η ιστορία που ακολουθεί τον 22χρονο Όσκαρ Γκραντ που μένει στο Όκλαντ και ξυπνά το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου του 2008 και αισθάνεται κάτι στον αέρα. Χωρίς να είναι σίγουρος τι είναι, το εκλαμβάνει ως ένα σημάδι για μια καινούργια αρχή, να γίνει καλύτερος γιος, καλύτερος σύντροφος και καλύτερος πατέρας της 4χρονης Τατιάνας.
Η μέρα του ξεκινά μια χαρά, αλλά στην πορεία αντιλαμβάνεται πως αυτή η αλλαγή δεν θα είναι και τόσο εύκολη. Συναντά φίλους, ξένους και μέλη της οικογένειας, αλλά η συνάντησή του με τους αστυνομικούς στο σταθμό Fruit Valley ίσως να είναι και μοιραία. Με πολύ θετικά σχόλια στο φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών και έχοντας στις αποσκευές της δύο βραβεία από το φεστιβάλ του Σάντας, η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Πώς λέγεται? Το χωρίς σε μένα. Όχι, στο τέλος... Η στάση. Ναι. Πάμε να δούμε. Να δούμε και το τρέιλερ και επιστρέφουμε. When are you trying to get home? What is going on? Next stop, Fruitvale Station. You're gonna go to Frisco, right? See the fireworks? Yeah. You're gonna say bye? Bye. Love you too. Everything's changing around me, and I wanna change. Hey, what's up, girl? It's now. I'm trying to get back on my feet. I really need this job. I hired somebody else. I feel different today. What'd you do today? I don't know what else to say. I'll start over fresh, but I'm working out. It's now or never. I'm scared. I hear guns. Don't just firecrackers. You're safe inside. What about you, Daddy? We'll be back before you wake up. I'm gonna be fine. You guys got plans for the night? I meet up with the fellas, head out to the city. Why don't you take the train out there? That way you guys can hang out and not have to worry about anything. Hey, Oscar. How are you? I'm good, I'm good. Happy New Year. Happy New Year. Oscar? Oscar from Pharmacia? Get off the train now! Put that phone away. What you got? Are you still on the train? We're still at Fruitvale. Why can't you tell me what is going on? What is the problem? What are you doing? Oh my God. Good, I'm good. I'm good. We're gonna be good. We're gonna be good. It's now or never. Ωραία, λοιπόν, πρέπει να είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, εφόσον και βασίζεται και σε αληθινά γεγονότα. Πάμε όμως στην Ελβετία, Έλενα, όπου ένας 90χρονος οδηγούσε ανάποδα σε έναν αυτοκινητόδρομο αρκετά μεγάλο. Χάος προκάλεσε λοιπόν στην Ελβετία ο 90χρονος που εντοπίστηκε να κινείται ανάποδα σε ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πόλεις Γκοσάου και Ζανκτ Γκάλεν. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι να επέμβει η τροχέα και να τον σταματήσει, ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε μόνος του το λάθος του και για να το διορθώσει έκανε επιτόπου αναστροφή και μπήκε στο σωστό ρεύμα κυκλοφορίας. Αστυνομικοί που είχαν ενημερωθεί από άλλους οδηγούς για τις επικίνδυνες μανούβρες του 90χρονου τον βρήκαν τελικά να έχει παρκάρει σε ένα χώρο στάθμευσης του αυτοκινητόδρομου. Διαπίστωσαν όμως ότι ήταν έτοιμος να συνεχίσει ξανά την πορεία του μπαίνοντας και πάλι στο αντίθετο ρεύμα. Ο αφηρημένος λοιπόν οδηγός υποχρεώθηκε να παραδώσει αμέσως το δίπλωμα οδήγησης φυσικά και να βρει έναν άλλο τρόπο να πάει στον προορισμό του. Θα σκότωνε ανθρώπους ο κύριος αυτός. Εντάξει, πάλι καλά που δεν έγινε τίποτα αρκετά σοβαρό. Πάμε όμως στα ακροβατικά που έκανε ο Έσκυλ Ρόνι Μπάκεν. Πολλοί βέβαια ζαλίζονται μόνο που το βλέπουν. Για τον ίδιο όμως τα επικίνδυνα αυτά ακροβατικά έχουν γίνει τρόπος ζωής. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους βράχους, δήλωσε ο ίδιος. Εδώ έκανα την πρώτη μου επίδειξη, λέει. Είναι 600 μέτρα από το φιόρδ και το σίγουρο είναι ότι όταν πέσεις δεν έχεις καμία ελπίδα. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο, το οποίο είναι αρκετά συναρπαστικό και θα μας εκπλήξει όλους μας, νομίζω. Bye.
Balancing 2,000 feet above a fjord, this daredevil performs a breathtaking one-armed handstand. Extreme balancing artist Eskil Ronningsbakken performed the death-defying stunt on a plateau in western Norway. I've taken you to Preikestolen today. This is a pulpit rock which is 600 meters above the fjord, and it's a drop all the way down. So if you fall over the edge here, there is no way back. To prepare for the daring act, the 33-year-old meditated on the edge of the cliff, picturing the move in his mind. The way I work is that I always envision an image before I undertake any kind of action. And this image follows me all through the working process. It's the drive behind everything I do. Using all his strength and concentration, Eskil executed the stunt to perfection. I want to create art, see a picture, see a dream coming true. Αρκετά συναρπαστικό το βίντεο και απορώ πως το έκανε αυτό το πράγμα. Εγώ όπως είπα εδώ και στην υπόλοιπη ομάδα, δεν νομίζω ότι ο εν λόγω κύριος πρέπει να είναι και πολύ καλά στο μυαλό του για να μπαίνει στη διαδικασία να το κάνει αυτά. Είμαστε υπέρ σου να κάνεις πράγματα και να ανεβάζεις την αδρεναλίνη σου, αλλά αυτό νομίζω ότι πραγματικά παίζεις με τη ζωή σου. Βέβαια αυτός, όπως δήλωσε, το έχει κάνει και τρόπο ζωής αυτό το πράγμα. Okay. Ο καθένας με τα δικά του, τι να πω. Περιορέξω σκολοκυθόπου. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο μας θέμα. Φαίνεται πως, όπως είπαμε, ότι είναι και αυτοί οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά να κάνουν ένα παιδί και επειδή δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν με τον φυσιολογικό τρόπο, μπαίνουν στη διαδικασία μέσω εξωσωματικής. Ναι, και μάλιστα υπάρχει έκρηξη στις γεννήσεις με εξωσωματική τα τελευταία χρόνια, την τελευταία εξαετία. Περισσότερα από 5 εκατομμύρια μωρά έχουν γεννηθεί τις τρεις τελευταίες δεκαετίες σε όλο τον κόσμο, χάρη στις τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με τα μισά από αυτά να γεννιούνται την τελευταία εξαετία σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Το πρώτο μωρό του Σολίνα, η Λουίς Μπράουν, γεννήθηκε το 1978 και μέχρι το 1990 είχαν ακολουθήσει άλλες 90.000 υποβοηθούμενες γεννήσεις σε όλο τον κόσμο. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στις 900.000 έως το 2000, ενώ το 2007 είχε ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια. Η μεγάλη έκρηξη στις γεννήσεις, όμως, έγινε την τελευταία εξαετία, καθώς γεννήθηκαν περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια μωρά χάρη στην εξωσωματική. Σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο κοινό συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιριών Γονιμότητας και της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, το οποίο διεξάγεται στη Βοστόνη. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι γεννιούνται ετησίως 4.000 παιδιά χάρη στις τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ συνολικώς πραγματοποιούνται 12.000 κύκλοι εξωσωματικής. Αυτό θα πούμε, να πούμε ότι είναι αρκετά ευχάριστο που έστω και με αυτόν τον τρόπο γεννιούνται τόσα μωρά. Όντως είναι κάτι πολύ ευχάριστο να τα αγαπάμε τα μωράκια αυτά. Φαντάζομαι αυτοί τα αγαπάνε ακόμα περισσότερο μετά από όλο αυτόν τον αγώνα που έχουν δώσει ώστε να τα κάνουν. Ναι, και πολλές φορές κάποιοι δεν τα καταφέρνουν ακόμα και... Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο να πούμε σε όλους εσάς που μπορεί να προσπαθείτε. Μην το βάζετε κάτω, μόλις πάρετε αγκαλιά το μωράκι σας, πραγματικά νομίζω ότι όλη την ταλαιπωρία και τον αγώνα αυτό θα τον έχετε πραγματικά ξεχάσει. Να πούμε πραγματικά καλό κουράγιο σε αυτές τις μητέρες, αλλά και στους πατέρες, τους μέλλοντες πατέρες και μέλουσες μητέρες που προσπαθούν. Με το καλό και όλα καλά θα πάνε. Ο ύπνος καθαρίζει τον εγκέφαλο από τις τοξίνες. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τον ύπνο.
Αλλά έχει γίνει κι άλλη έρευνα, όλο και εξελίσσεται το πράγμα. Ένας καλός λοιπόν ύπνος το βράδυ μπορεί όντως να καθαρίσει το μυαλό μας. Σε μελέτη με ποντίκια, Αμερικανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ότι στη διάρκεια του ο εγκέφαλος απαλλάσσεται από τις τοξίνες που συσσωρεύονται στη διάρκεια της ημέρας. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την υγεία μας, από ό,τι νόμιζαν έως πρότινος οι ειδικοί. Ο ύπνος αλλάζει την κυταρική δομή του εγκεφάλου, θέτοντάς τον σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτήν που έχει όταν είμαστε ξύπνοι, δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Maiken Dergaard από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ. Επί αιώνες, οι επιστήμονες προσπαθούσαν να καταλάβουν γιατί άνθρωποι και ζώα κοιμούνται, αλλά μόλις τις τελευταίες δεκαετίες άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι ο ύπνος είναι απαραίτητος για την αποθήκευση των αναμνήσεων. Η παρούσα μελέτη, όπως δείχνει, ότι κάνει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Απαλλάσσει τον εγκέφαλο από τοξικά μόρια. Η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Ίδρυμα Νευρολογικών Διαταραχών και Εγκεφαλικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι ορισμένα κύτταρα του εγκεφάλου συρρυκνώνονται στη διάρκεια του ύπνου για να αυξηθεί ο χώρος μεταξύ τους και να κυκλοφορεί ελεύθερα το εγκεφαλονοτιαίο υγρό. Στην πραγματικότητα, όταν κοιμόμαστε, ο εξοκυτάριος χώρος αυξάνεται κατά 60% σύμφωνα με τη μελέτη. Αυτό πιθανώς οφείλεται στη συρρίκνωση μιας ομάδας κυττάρων που λέγονται νευρογλιακά ή γλιακά. Η μελέτη έδειξε ακόμα πως στη διάρκεια του ύπνου το γλεμφικό σύστημα είναι 10 φορές πιο ενεργό από ό,τι όταν είμαστε ξύπνοι. Επομένως, όλα τα νέα ευρήματα σε συνδυασμό μεταξύ τους υποδηλώνουν ότι το αποχετευτικό σύστημα του εγκεφάλου δραστηριοποιείται στη διάρκεια του ύπνου για να τον απαλλάσσει από τις τοξίνες. Ένα λοιπόν. Όχι. Ήμουν σίγουρη κάποια στιγμή. Βρήκαμε λοιπόν κάτι ακόμα θετικό που κάνει ο ύπνος. Και τώρα πρέπει να μας πεις τι θετικό πρέπει να κάνουμε εμείς για να μας φάει καλά η μέρα μας, γιατί μια και σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η έναρξη της νέας εβδομάδας, ήρθε η ώρα και να ακούσουμε τη συμβουλή της ημέρας. Λοιπόν, πρέπει να παρατηρούμε τι είναι το σωστό. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει στη ζωή μας δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Εξαρτάται μόνο από την προοπτική που βλέπουμε τα πράγματα. Επομένως, και με το πώς ανεξάρτητα με το πώς καταλήγει μια κατάσταση, πάντα τελειώνει με τον τρόπο που θα έπρεπε να τελειώσει. Είτε δηλαδή επιτύχουμε, είτε αποτύχουμε, θα μάθουμε κάτι και από αυτό. Δηλαδή, είτε αποτύχουμε σε κάτι και από αυτό κάτι θα μάθουμε. Μα είναι αυτό που είπαμε και προχθές, ότι πολλές φορές οι δυσκολίες πρέπει να λέμε ευχαριστώ που περάσαμε και τα δύσκολα, γιατί μέσα από αυτά γίναμε πιο δυνατοί και πιο σίγουροι πολλές φορές. Αυτό ακριβώς. Ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατό. Ήρθε το τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε στην παρέα μας. Ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά από τις 9 έως και τις 11. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη. Από εμένα την Έλενα Θεοδόρου, την Κυριακή Τσανικίδη και την Νικολέτα Τσίκου. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα και ακόμα μια καλύτερη εβδομάδα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.